Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα φοράω το foundation της VC, το Derma Blend, που μου προτείνατε σε προηγούμενο βίντεο. Είναι το νούμερο 35 και όπως βλέπετε κάλυψε τέλεια τα σπυράκια. Όμως, αν έρθω πιο κοντά θα δείτε ότι έχω κάποια γυαλάδα, ειδικά εδώ σε αυτό το σημείο και εδώ. Και το φοράω πολύ λιγότερη ώρα από ό,τι φορούσα το Estée Lauder χθες. Και νομίζω ότι χθες είχα κάνει και περισσότερη ώρα καθίσει στον ήλιο. Σήμερα είμαι περισσότερο στο σπίτι. Θα ταιριάξω το μπλοζάκι μου. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να δείτε δύο διαφορετικά foundations με έξτρα κάλυψη. Τώρα, βέβαια αυτό είναι παπάλαιο. Έχει βγει καινούργια συσκευασία νομίζω. Κοστίζει γύρω στα 19 ευρώ. Βγαίνει στα χρώματα 15, 25, 35, μπορεί να βγαίνει και 45, δεν ξέρω. Το 35 είναι για μένα, γι' αυτό το χρωματισμό που έχω, δηλαδή στη MAC θα είμαι τώρα λογικά ένα NC30. Ναι, είμαι ένα NC30 σίγουρα, ίσως και 35, γιατί έχουμε βρει σε αρκετά. Α, ήρθε και το κορινάκι, καλώς το κορινάκι μου! Να σας πω και την ιστορία με το κορινάκι, που δεν είναι ευχάριστη. Πού πας, κορίτσι μου καλό? Την Κορίνα, χτες το πρωί πήγαμε και την κάναμε στήρωση. Και την πήραμε σε πολύ χάλια κατάσταση. Πρώτα απ' όλα μας είπανε αυτή την πάρε το μεσημέρι, μετά μας πήρε τηλέφωνο, μας λένε μην έρχεσαι την πάρε το μεσημέρι, αλλά την πάρετε το απόγευμα. Εντάξει, εγώ ας πούμε είχα σκάσει την αγωνία μου και 6 ώρα ήμουν ντάκ εκεί. Μόλις είχε ανοίξει το μαγαζί, γιατί έχουν και μαγαζί και ακτινίατροι αυτοί μαζί. Είναι δύο ακτινίατροι και μία κυρία που είναι σαν ακτινίατρος νοσοκόμα, που είναι περισσότερο στο μαγαζί. Και ήταν μόνο κυρία εκεί. Αυτοί οι ακτινίατροι δεν είχαν έρθει ακόμα. Και το σκυλάκι μου το είχαν μέσα σε ένα κλουβί. Εντάξει, λογικό, σε κλουβί θα το έχουν που θα το έχουν. Με ωρό. Αλλά είχε χέσει μέσα στο κλουβί, συγγνώμη για την έκφραση, και κάνει και με το μάλλον. Και τα σκοτάδια ήταν ακόμα εκεί μέσα. Εγώ είχα πει το μεσημέρι να έρθω να την πάρω και μου λέει: γιατί τι θα γίνει που θα την πάρει με τον ωρό? Και λέω: εντάξει, να την προσέχω. Και μου λέει: θα την προσέχει αυτή η κυρία. Πού την έβλεπε και την πρόσεχε, μέσα σκατά? Τέλος πάντων, βγάζει τον ωρό, παίρνω το σκυλί μέσα στα σκατά, να βρώμο κοπάει. Δεν είχε συνέλθει ακόμα από την ύπνωση. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο νάρκος το κάνανε, το καημένο, το ζωντανό. Γιατί δεν μπορεί από τις 11 μέχρι τις 6 να ήταν αργωμένο. 7 ώρες ολόκληρες να μας τρελάνουνε, ναι. Τέλος πάντων. Ίσως εγώ είμαι άσχετη, ίσως εγώ δεν ξέρω. Αν έχετε παρόμοια εμπειρία, γράψτε μου από κάτω. Γιατί εντάξει, ας πούμε, εγώ τα έχω φρικάρει. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτούς τους κτηνίατρους τους είχα προειδοποιήσει. Ότι αν θα πάω τα κορίτσια μου για στήρωση και αν τα κορίτσια μου πάθουν το παραμικρό, την παραμικρή επιπλοκή, το παραμικρό αίμα, το παραμικρό πρόβλημα, εδώ το παραμικρό ράμα, θα τους ευνουχίσω και τους δύο με ένα μπαλτά πάνω σε χειρουργικό τραπέζι που κάνουν τα σκυλιά τους. Γελούσανε, το πήραμε στην πλάκα χαχαχαχου και μου λένε, ξέρεις, αυτοί που έχουν αυτές τις διατροπίες είναι αυτοί που τα σκυλιά τους παθαίνουν κάτι. Χαίρο πολύ είναι αυτοί που τα σκυλιά τους παθαίνουν κάτι, γιατί είναι αυτοί που τα δίνουν σημασία. Άμα άλλο το έχει στο χωράφι ή είναι αδέσποτο και το πάρει, το ευνουχίσει και το αφήσει στο χωράφι και δεν το δει το σκυλί δύο μέρες αν έφαγε, αν δεν έφαγε, αν ξέρασε, αν δεν ξέρασε. Και σου λέει, έλα μωρέ, φυσιολογικό είναι το σκυλί πεσμένο. Δεν έχει επιπλοκές το σκυλί. Τα ζώα έχουν μεγάλες αντοχές. Εγώ ξέρω ότι το σκυλί μου θα συνέλθει. Αλλά δεν μου αρέσει να το βλέπω σε αυτά τα χάλια και δεν έδωσε 120 ευρώ, υποτίθεται φιλική τιμή, για να το βλέπω σε τέτοια χάλια μέσα στα σκατά και να... Και δεν το καθάρισαν και σήμερα... Και τέλος πάντων από χτες το σκυλί ξερνάει. Ξέρασε 4 φορές μέσα στη νύχτα. Και βγάζει χολή, δηλαδή υγρό μόνο από το στομάχι. Και δεν έχει τίποτα. Μέσα στο γαστρεντερικό σωλήνα δεν έχει τίποτα το σκυλί αυτή τη στιγμή. Και... τώρα κόλλησα, sorry, αλλά σκέφτομαι ότι άρχισα να μιλάω για το Derma Blend και τώρα σας λέω για το σκύλο. Και πρέπει κάποια στιγμή τα βίντεο μου να τα κάνω δηλαδή ξεχωριστά, ή να μιλάω για το Derma Blend ή να μιλάω για το σκύλο. Τέλος πάντων, εδώ θα μιλάω για το σκύλο.
Όταν για τον τερμαμπλέντ να σας πω, το είπα, το βλέπετε και στη μάπα μου. Και θα σας δείξω και τι bronzer φοράω. Φοράω αυτό το Gabrini. Είναι το νούμερο 4, Terracotta Powder. Και φοράω highlighter από τη MAC. Εδώ. Λοιπόν, και χθες φορούσα το 17, αυτό εδώ το κοραλλοροδακινί, το νούμερο 45, Natural Blush Pearly. Okay. Λοιπόν, και συνεχίζουμε το σκύλο. Α, και στα χέρια μου φοράω... Καλά, εντάξει. Στα χέρια μου φοράω από τη Revlon τα Color Burst Lip Butter, το νούμερο 75, το Lollipop, που είναι αυτό εδώ το χρώμα. Bright Pink. Άλλο τώρα έχει καιρό που το έβαλα, έχει ώρα που το έβαλα, μπορεί να έχει φύγει λίγο. Λοιπόν, και πήρε τέλος πάντων το σκυλί μου σε αυτή την κατάσταση, να ξερνάει να κάνει ράνι, να μην μπορώ εγώ να το κάνω μπάνιο, γιατί δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Και το σκυλί εγώ το έχω και κοιμάται δίπλα μου, δηλαδή να βρωμοκοπάει, να βρωμίσει όλο το σπίτι. Θα μου πείτε, γιατί δεν σκουπίσετε τα σκατά από πίσω. Πώς θα τα σκουπίσει, όταν βλέπει ένα ζωντανό να είναι τόσο ταλαιπωρημένο, να μην μπορεί να σηκώσει το κεφάλι, να κάθεσαι και τρέχει και πολύ τρίχα η κορίνα. Να σκουπίσει και να τρίψει με μορμάντιλα το κόλλο και να το βασανίζει, λες να το αφήσει στην ησυχία του ζωντανό. Τέλος πάντων, πήγαμε σήμερα το πρωί, το έκανε και εξέταση αίματος, μη τυχόν λέει και πάθηκα μια περιτονίτιδα. Βρε, του λέω, δεν έχει περιτονίτιδα το σκυλί, το κάνει την υπερβολική νάρκωση. Και γι' αυτό ξερνάει το γατί. Το σκυλί, ξερνάει το γατί, τέλος πάντων. Ναι, λέει που το ξέρει, λέω το είδα στα μάτια του. Μου λέει μπα. Λέω, κοίταξε, λέω, μην με λες εμένα εξυπνάδες. Γιατί έρχομαι εκεί πέρα, όχι με μπαλτά. Θα σας χώσω, λέω, σε ένα κλουβίλι και τους τρεις σκουτινία τους εκεί μέσα, λέω. Και θα σας βάλω να φάτε τα σκατά που έκανε το σκυλί μου. Ναι, ακριβώς έτσι τον είπα. Και γελούσε, βέβαια. Τον ξέρω και με ξέρει, δεν με παρεξηγεί. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία. Θα μου πεις, μπορεί να έτυχε. Ναι, συμφωνώ. Και αυτός μου λέει, από τα τρία περιστατικά που είχαμε μέσα στο 2012, τα δύο είχαν επιπλοκές. Από τα τρία περιστατικά που είχαμε επιπλοκές το 2012 στις τόσες εγχειρήσεις που κάναμε, τα δύο ήταν δικά σας. Το ένα ήταν η Μαντόνα του Παντελή που ήταν μια νύχτα κόλαση, ας πούμε, απλά. Και το δεύτερο ήταν τώρα η Κορίνα που του κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, του κάνει ένα Ζαντάκ, ένα Πριμπεράν, αντιεμετική και για το στομάχι. Το σκυλί έρχεται, έχει λίγα κέφια εκείνη την ώρα, αλλά μετά πάλι έπεσε. Τώρα ξέρεις, κάνει σαν ένας παππούς έτσι βηματάκια, πάει κρύβεται πίσω έτσι ψυγωνίες. Με χαμογελάει. Με κάνει ρε παιδί μου, με κάνει λίγες χάρες, αλλά ούτε την ώρα το κουνάει. Ούτε... Και μιλάμε για ένα σκυλί που ήταν αλλιώς. Και να του πάλι έρχεται εδώ το κορίτσι μου. Και έλα κορίτσι μου, έλα κορίνα μου, έλα να σε δείξω στην κάμερα. Έλα να βρε το κορίτσι μου. Και το θέμα είναι ότι και η Σούζη δεν την πλησιάζει. Και η Σούζη δεν πλησιάζει έναν άνθρωπο, ένα σκύλο. Έλα εδώ κοριτσάκι μου γλυκό. Έλα εδώ κοριτσάκι μου καλό. Να το. Δείτε το πόσο ταλαιπωρημένο είναι το κοριτσάκι μου το όμορφο. Δείτε το. Βάλω λίγο εδώ πάνω. Έχω εδώ ένα τραπέζι. Να σας το δείξω το κορίτσι μου. Κάτσε κορινάκι μου. Κάτσε. Να το κορίτσι μου. Να το. Κάτσε κορίτσι μου, κάτσε. Τώρα αυτό το σκυλί. Δείτε το πως είναι το καημανούλι. Να δείτε το. Από μακριά φωνάζει ότι δεν είναι καλά το κορίτσι μου. Κουρίτσι μου το όμορφο. Τώρα εντάξει, μπορώ να σας δείξω και την τομή, αλλά δεν θέλω να τη ζωρίσω. Κορίνα, έφαγες τίποτα? Πήπεις κουρίτσι μου τίποτα? Ωχ, το κουρίτσι μου το καλό. Θα σκάσω, μα το Θεό θα σκάσω. Ελπίζω να γίνει γρήγορα καλά. Καθίστε να την κατεβάσω σιγά σιγά κάτω. Θα σας δείξω τώρα λίγο την τομή. Έλα κορίτσια μου, κατέβαλα. Και γενικά, από τότε που την κάναμε αυτό την Κορίνα, έχω πληνεί 4 ριχτάρια, γιατί όπου κάθεται ξενάει,
Στην αρχή ήταν εντελώς ορκωμένη, χέστηκε και πάνω της, κατουριέται πάνω της. Τι να πω, δηλαδή... Δεν... Την έχω 2 μήνες στην Κορίνα, εντάξει, 3 πες. Αλλά την αγαπώ πολύ. Θα μπει σε μια υπερβολή και η σκύλη είναι θα υποφέρει. Κύριε, έκανα εδώ ο άνθρωπο. Εγώ που έκανα τη μύτη μου και πέβρα. Ναι, αλλά εγώ είχα στόμα να μιλήσω. Στο καημένο δεν έχει να μα πει τι έχει. Τέλο πάντων. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Εντάξει, αυτό είναι εν μέρη κακό, αλλά ελπίζω ότι εντάξει, με την δεύτερη έννοια που θα την κάνουμε σήμερα το απόγευμα, γιατί θα ξαναπάνε να μα ξανακάνει πριν περάσει και ζαντά και αντιβίωση. Εν τω μεταξύ, δεν το έχουμε σκεφτεί. Τώρα το σκέφτηκα. Μπορεί να την πειράζει και τη βίωση που τη δίνουν οι βλάκες. Τέλος πάντων. Πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Εκτός τώρα από αυτό το ότι σκέφτομαι, εγώ είχα προγραμματίσει και έχω προγραμματίσει γιατί θα έρθει η περίοδος στη Σούζη σε λίγο καιρό να κάνω και τη Σούζη στήρωση. Εάν είναι να δω τη Σούζη σε τέτοια χάλια, μα το Θεό, θα πεθάνει κόσμος. Δηλαδή, ειλικρινά, θα ξυπνήσει η σκύλα μέσα μου. Θα την ψωνίσω δηλαδή. Θα την ψωνίσω πολύ άσχημα. Θα μου πεις γιατί δεν το πας στο σκυλί σου αλλού, αφού αυτή από ό,τι φαίνεται δεν κάνουν. Και το σκέφτηκα αυτό, γιατί η κοπέλα που θα μας παντρέψει, που θα γίνει η κουμπάρα μου, ασχολείται και αυτή ενεργά πολύ με σκυλιά και έχει στηρώσει πάρα πολλά σκυλιά και έχει πάει σε διάφορους κτηνίατρους εδώ και λέει ότι έχει βρει έναν που είναι πολύ καλύτερος από το δικό μου και έκανε πολύ καλύτερη δουλειά και. Και εντάξει, εγώ να την πάω τη Σούζη εκεί, ας πούμε, στο δικό της. Αλλά όταν έχω ας πούμε τον δικό μου που με κοιτάει συνέχεια το σκυλί μου και αυτά, είναι κάπως γαϊδουριά, ξέρεις, να το πάω για εγχείρηση εκεί. Θα τη δει την τομή μετά, τι θα του πω, ότι ξέρεις δεν μου κάνεις καλή δουλειά στην Κορίνα και πήγα τη Σούζη αλλού. Αλλά την άλλη δεν βάζω τη Σούζη κάτω από τέτοιο μαχαίρι, δεν τρελαθώ. Δεν τα πάω στο... Καλύτερα να βάλω τον εαυτό μου παρά το σκυλί. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα. Είμαι πολύ τσατισμένη με αυτό το θέμα. Πάρα πολύ σφασμένη. Σχατά ρε πούστη μου, δηλαδή σε μας όλα. Τι φταίει το κορινάκι να υποφέρει έτσι. Το καλό που του θέλω να γίνει καλά το σκυλί μου. Άμα δεν γίνει καλά το σκυλί μου, θα τον χέσω το γάιδαρο. Μα το Θεό μιλάω. Τέλος πάντων. Να μην τα σκέφτομαι. Think positive. Μια χαρά θα γίνει το σκυλί, μια χαρά θα γίνει το σκυλί. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε ένα πιο επιφανειακό θέμα. Αυτά για τη στήρωση. Τα πολύδα. Θα κάνω σύντομα ένα βίντεο που θα σας δείχνω διάφορα bronzers, διάφορα blush και θα κάνω reviews από τη συλλογή μου μερικά πράγματα. Θα κάνω βίντεο για... πείτε τώρα μιλιά. Έλα. Για τις τάσεις, για τις νέες τάσεις της μόδας. Πήρα χθες το Madame Figaro και διάβασα διάφορα άρθρα για τις τάσεις της μόδας για το 2012, το χειμώνα. Και θα κάνω διάφορα βιντεάκια πάνω σε αυτό. Πείτε μου τη γνώμη σας. Βοηθήστε με σας παρακαλώ να έχετε καμιά ιδέα για το σκυλί μου. Τι μπορώ να κάνω να τον ακουφίσω. Αυτός είπε, λέει, επειδή το έκανα και πλαστική από κάτω την τομή, μπορώ να το κάνω, λέει, και μπάνιο σήμερα. Λέει, αλλά μην το βασανίσω, λέει, το ζωντανό. Σόπα ρε φίλε, το λυπήθηκες. Εντάξει, το ξέρω ότι μπορώ να το κάνω μπάνιο και θα μπορούσα και να το κάνω μπάνιο χωρίς και να βρέξω την τομή. Αλλά έχει τόσο τρίχωμα. Δηλαδή, πώς θα στεγνώσω αυτό το τρίχωμα. Θα το βάλω και στο πιστολάκι, δηλαδή το βασανίζω εντελώς. Δεν το αφήνω να τρεμουλιάζει από το κρύο. Εννοείται ότι θα το ανοιχτώ με τη βρώμη του και ας έχει κατακολλημένα στην ουρά του. Δηλαδή, τι να κάνω τώρα. Αλλά να γίνει καλά. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο θα είναι rant about Corinna. Και παύλα στήρωση. Και τα dermablend, τα ρούζ και τα bronzers θα είναι έτσι on the side. Όπως λέμε, πήρα μπριζόλα και πήρα πατάτες on the side. Θα έχουμε στήρωση για main dish και make-up on the side. Και θα επανέλθω και με το book review που σας είπα και με product reviews από εδώ και πέρα. Και με vlogs για το γάμο βέβαια. Βεβαίως.
Αρκεί να είναι καλά τα σκυλιά μου. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!